Σαν ετοιμάζεσαι για τη μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής σου. Πολύ σωστά. Ναι, όντως η μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής μου. Τώρα είσαι 5 μηνών. Είμαι 5 μηνών, ναι, αμέ. Και έρχεται ο γιος. Και έρχεται ο γιος, έρχεται ο καλλιτέχνης μου, έτσι λέω. Σίγουρα θα έχει κάτι καλλιτεχνικό, αλλά εντάξει, ας είναι υγιής και ό,τι θέλει. Ο Θοδωρής πολύ χαρούμενος. Καλά, αυτός που έδωσε πάνω κάτω στο κρεβάτι. Ήταν η καλύτερη του. Πώς το ανακοίνωσες? Πρωί-πρωί, γιατί εντάξει, είχαμε πάρει ένα τεστ. Του λέω ναι, μου λέει ξυπνάμε, μου λέει είμαστε, γιατί εγώ θα ξυπνήσει πιο νωρίς. Του λέω ναι, γιατί δεν με ξύπνησες. Χαρούμενος τρελομπαμπάς. Ναι, τρελομπαμπάς από τώρα. Είσαι στον 5ο μήνα. Είσαι πολύ αδύνατη. Δεν έχεις πάρει κανένα κιλό τίποτα? Όχι, έχω πάρει 4,5 με 5 κιλά, αλλά οκ. Τι σου φαίνεται? Τι διατροφή? Διατροφή όπως έκανα και πριν. Γυμναστική? Και γυμναστική όπως έκανε παλιά. Κανείς ακόμα? Κάνω, αλλά λίγο πιο χαμηλών τόνων. Μην πάθει και σοκ. Ο μικρός μπορεί να έχει πάρει από τον παππού του, από τον μπαμπά σου. Άμα έχει πάρει από τον παππού, ναι. Μπορεί να μας βγει και ξανθό. Είναι ξανθός ο μπαμπάς σου? Είναι ξανθός ο μπαμπάς. Κατά ξανθός δανός. Ναι, με μπλε μάτια, άσπρος. Θα έχει πολύ πλάκα. Δεν είσαι παντρεμένη? Όχι ακόμα. Θα κάνετε για τυπικούς λόγους πριν τον μπέμπι? Ναι, θα κάνουμε κάτι, ναι. Το όνομα το έχουμε βρει? Το όνομα το έχουμε, δεν θα το πω ακόμα. Το έχουμε βρει όμως. Το έχουμε βρει. Είναι ένα πολύ όμορφο όνομα, το οποίο είναι ωραίο και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πουλίο θα έρθει καλοκαιρινό όμως θα είναι. Ναι, θα είναι καλοκαιρινό μωρό. Είχες τρακάρει πρόσφατα? Ναι. Οδηγούσες εσύ? Οδηγούσα εγώ, ναι. Κόλλησε τον γκάζι από το πουθενά. Η κυλίτσα όλα καλά, Κισάγια? Όλα καλά, όλα καλά. Το μάξι? Μπήκε μέσα η μούρη λίγο και αυτό και να φτιάξουμε για ποιο λόγο, ας πούμε, κολλάει τον γκάζι. Τρομοκρατήθηκες όταν το πρώτο, όταν έγινε εκείνη τη στιγμή? Λιγουλάει, κοιτάξτε, όποιος τρακάρει δεν είναι κάτι ευχάριστο. Φορούσε ζώνη? Ναι, πάντα, πάντα. Εντάξει, ο άλλος ήταν καλός, για καλή μου τύχη. Δεν βγήκε, α, τι έκανες, ας πούμε, και αυτά. Του λέω συγγνώμη, μου κόλλησε τον γκάζι, δεν ξέρω τι έγινε. Εντάξει, μου λέει, δεν πειράζει.